Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχουμε νέες πληροφορίες για το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών F-16. Δεν είναι μόνο τα 83 F-16 Block 52 Plus και Advanced που ήδη αναβαθμίζονται σε Viper, έχοντας πάρει η πανίσχυρη πολεμική μας αεροπορία και το 10ο. Την ίδια ώρα παρακαλεί η Τουρκία ή πιέζει την Αμερική να πάρει παρόμοια μαχητικά, χωρίς ωστόσο ακόμα αποτέλεσμα, ενώ η Ελλάδα σύντομα θα μπει και στην πέμπτη γενιά στα αόρατα μαχητικά F-35. Η Lockheed Martin λοιπόν προχωρά τις παραδόσεις μαχητικών F-16 Viper στην Ελλάδα, έχει παραδοθεί το 10ο σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Lockheed Martin. Ορόσημο σύμφωνα με την εταιρεία έχει επιτευχθεί σε συνδυασμό με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία ΕΑΒ 11 μήνες μετά την παράδοση των δύο πρώτων αεροσκαφών του τύπου. Αυτά ήταν δύο F-16 Block 52 Plus Advanced που αναβαθμίστηκαν στο πρότυπο F-16 Block 70 Block 72 Viper. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέθεσε στον κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού σύμβαση 996,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για πωλήσεις FMS για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης το Δεκέμβρη του 2018. Έτσι, ο στόλος των F-16 της Ελλάδος, που αποτελείται από 83 F-16, Block 52 Plus και Advanced, που αναβαθμίζονται σε Viper, ήδη όπως σας είπα έχουν αναβαθμιστεί 10, 38 F-16, Block 50 και 32 F-16, Block 30, είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, παρόλο την ύπαρξη και των πανίσχυρων Rafale, F-3R και Mirage 2005. Τελικά θα είναι από 24 οι δύο τύποι γαλλικών μαχητικών. 24 είναι τα Mirage, 24 θα είναι στο τέλος και τα Rafale, μεγάλος αριθμός των οποίων έχει ήδη παραλυφθεί από την πολεμική αεροπορία. Και στο βάθος στα τέλη της δεκαετίας 20-20 F-35. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρουσα είδηση, σύμφωνα με το έγκυρο James.com που πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει σαν πηγή από το κανάλι σας, είναι τα F-16 Block 30 και Block 50. Γράφουν, the Greek F-16V program has the goal of extending the fleet service life until 2048, while the Hellenic Air Force, earlier F-16, Block 30 and Block 50 aircraft are not included in the program, they are expected to receive equipment donated from the upgraded platforms. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι ενώ δεν αναφέρονται τα F-16, Block 30 και Block 50, δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα των 83 που αναβαθμίζονται σε Viper, αναμένεται να πάρουν εξοπλισμό που θα δωρηθεί από τις πλατφόρμες που αναβαθμίζονται. Αυτό λέει το κανάλι σας από την πρώτη ώρα, ότι είναι 83 τα μαχητικά, είναι σύγχρονα και αυτά τα Block 52 Plus και Advanced που γίνονται Viper και φυσικά από τα πάρτια που θα αφαιρεθούν μπορούν να αναβαθμιστούν τα 38 F-16 Block 50 και τα 32 F-16 Block 30 και να αναλάβουν αυτά τα μαχητικά τα 70 την αστυνόμευση του εναέριου χώρου στο FIR Αθηνών, στον εναέριο χώρο και στην Κύπρο χρειάζεται και φυσικά τα Viper, τα Mirage 2005, τα Rafale και τα F-35 να είναι για την τρομακτική στρατηγική κρούση της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό υπόλοιπο αγαπητοί φίλοι σε όλους σας!